Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε μια ακόμη εκπομπή «Περιβάλλον, κυνήγι, μύθοι και αλήθειες». Έχουμε φτάσει στα μέσα Μαρτίου και όπως παραδοσιακά κάθε χρόνο συμβαίνει, αυτή την περίοδο ολοκληρώνονται ή πραγματοποιούνται οι τελευταίες εκδηλώσεις κοπής της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας. Συνήθως η τελευταία ή μία από τις τελευταίες είναι αυτή της Κυνηγητικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος και αυτή θα σας παρουσιάσουμε στην σημερινή μας εκπομπή με το υλικό να μας έχει διατεθεί ευγενικά όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια από την Κυνηγητική Συνομοσπονδία και τους συνεργάτες της, τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά. Είναι μια εκδήλωση η οποία έχει τον δικό της συμβολισμό με την κοπή της βασιλόπιτας, έχει όμως και την ουσιαστική σημασία και αυτή είναι ουσιαστικά οι δεσμεύσεις από την πολιτική ηγεσία απέναντι στον κυνηγητικό κόσμο, αλλά και ένας μίνι απολογισμός από τον ίδιο τον κυνηγητικό κόσμο για ό,τι έγινε και ό,τι βρίσκεται σε εξέλιξη, επίσης με τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει η Ομοσπονδία, η Συνομοσπονδία απέναντι στον κυνηγητικό κόσμο της χώρας. Οι συμμετοχές και φέτος ήταν πάρα πολλές, οι παρουσίες δηλαδή των πολιτικών προσώπων, των εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων. Εμείς θα σταθούμε σε ένα και μόνο σημείο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αποτελεί κατάκτηση για τον κυνηγητικό κόσμο το ότι στις δικές του εκδηλώσεις παρευρίσκονται εκπρόσωποι όλων των κομμάτων αλλά και πάρα πολλοί πολιτικοί παράγοντες και αυτοδιοικητικοί παράγοντες. Ως προσωπική εκτίμηση, ως προσωπική άποψη και μόνο του καταθέτουμε, επειδή ακούγονται πάρα πολλά καλά λόγια σε αυτές τις εκδηλώσεις, το ίδιο έγινε και σε αυτήν, δεν θα πρέπει να αρκεστεί ο κυνηγητικός κόσμος μόνο στα καλά λόγια, αλλά θα πρέπει να μάθει να διεκδικεί ακόμα περισσότερο, γιατί πολλοί από όσους τοποθετούνται σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, όπως έγινε και στη συγκεκριμένη, έχουν μερίδιο ευθύνης, μικρότερο ή μεγαλύτερο, για τα άσχημα που συνέβησαν και εξακολουθούν να συμβαίνουν σε σχέση και με την κυνηγητική δραστηριότητα, αλλά και σε σχέση με νομοσχέδια που βρίσκονται σε εξέλιξη με νόμους που είτε εφαρμόζονται είτε εφαρμόζονται μερικώς, όπως το νομοσχέδιο Άργος για τις στηρώσεις και γενικότερα για τη διαχείριση των αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων. Δεν τα έχει κάνει όλα καλά η πολιτεία απέναντι στους κυνηγούς, απέναντι στον κυνηγητικό κόσμο και ο κυνηγητικός κόσμος διακρίνεται από μία σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, κυρίως από μία αστική ευγένεια, η οποία πολλές φορές έχει αποδειχθεί στο παρελθόν ότι δεν εξυπηρετεί και τόσο τα δικά του συμφέροντα. Αυτό ήταν μια προσωπική ωστόσο παρατήρηση. Θα μείνουμε στο σημαίνον που είναι η εκδήλωση της κοπής της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας και θα παρακολουθήσουμε ευθύς αμέσως εκτεταμένα αποσπάσματα από τις τοποθετήσεις και των εκπροσώπων του κυνηγητικού κόσμου από την Συνομοσπονδία και την Τέταρτη Κυνηγητική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας που είναι οι συνδιοργανωτές της εκδήλωσης και όπως είπαμε από τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων και από πολιτικούς που παρευρέθησαν στην εκδήλωση. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Χαίρομαι που είσαστε όλοι εδώ, παρόντες. Επιτρέψτε μου πρώτα να απευθυνθώ στους καλεσμένους μας που κάθονται εδώ στα πρώτα τραπέζια, σε αυτή την αίθουσα. Κυρίες και κύριοι, θα σας ζητήσω όταν ασκείτε τα καθήκοντά σας, όταν θα υπηρετείτε την κοινωνία και τα δημόσια αξιώματα που σας εμπιστεύτηκε ο λαός ή η πολιτεία μας, να θυμάστε καλά ότι οι κυνηγοί και οι οργανώσεις τους είναι πολύτιμες κοινωνικές εφεδρίες για όσους θέλουν πραγματικά να υπερασπιστούν το φυσικό περιβάλλον. Αυτό είναι κάτι που κάναμε πάντα εδώ και πολλές δεκαετίες. Αυτό κάναμε εθελοντικά, συντεταγμένα και τους μήνες που πέρασαν όταν η πατρίδα μας από τις μεγάλες πυρκαγιές ή από την πρωτοφανή καταστροφή που έπληξε τη Θεσσαλία. Οι κυνηγετικές οργανώσεις και ο μηχανισμός τους σε κάθε τόπο ήταν πάλι δίπλα στην πυροσβεστική υπηρεσία, στην πολιτική προστασία και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν περιμέναμε να μας το ζητήσουν. Το κάναμε όπως έχουμε εθιστεί
και το κάνουμε σε κάθε δύσκολη στιγμή. Αυτή είναι η δική μας έμπρακτη αλληλεγγύη προς όλους τους τόπους που δοκιμάζονται, στους ανθρώπους που αγωνίζονται να ξανασταθούν στον τόπο τους και στα τυραννισμένα ζώα, είτε αυτά είναι άγρια, είτε μέρος των ανθρώπινων κοινωνιών μας. Και το κάνουμε αυτό γιατί η καρδιά των κυνηγών πονάει περισσότερο όταν χάνεται ένα δάσος ή ένα χωριό. Το κάνουμε αυτό γιατί ξέρουμε ότι οι άνθρωποι δεν είναι γυμνοί από προϋποθέσεις. Οι άνθρωποι είναι οι τόποι τους, οι αναφορές τους, οι χώροι που αναπνέουν και κινούνται, οι μνήμες τους, τα χωράφια και τα σπίτια τους, τα δέντρα και οι καλλιέργειες, η φύση που τους περιβάλλει. Το κάνουμε γιατί και εμείς οι κυνηγοί είμαστε αυτοί οι άνθρωποι. Εδώ και χρόνια πολλά οι κυνηγητικοί σύλλογοι έχουν επενδύσει από ίδιους πόρους για να φτιάξουν και να επανδρώσουν είτε πυροφυλάκια, είτε να αποκτήσουν πυροσβεστικό εξοπλισμό, να δημιουργήσουν ομάδες πυροπροστασίας ή να εγκαταστασίσουν δεξαμενές ανεφοδιασμού των πυροσβεστικών οχημάτων στους χώρους ευθύνης τους. Όμως, δεν είναι μόνο αυτά που γίνονται όσο οι φλόγες συνεχίζουν να καίνε. Το πιο σημαντικό και σπουδαίο για το φυσικό περιβάλλον είναι όσα συνεχίζουμε να κάνουμε όταν οι φλόγες έχουν σβήσει. Για μας, τους κυνηγούς, είναι σπουδαίο και κρίσιμο αυτό το μετά. Γι' αυτό και σε πολλές περιοχές, ομάδες δικοί μας επιστήμονες, δικοί μας θηροφυλακές, συνεχίζουν και δουλεύουν για να διαμορφώσουν το μεταπυρικό τοπίο, να υποστηρίξουν την ξεσπιτωμένη άγρια ζωή και να βοηθήσουν το φυσικό περιβάλλον να επουλώσει τις πληγές του. Σε δεκάδες μέρες της πατρίδας μας, αυτή τη στιγμή, ο κόσμος των κυνηγών επενδύει το ενδιαφέρον στην αυτογνωσία, στην τεχνογνωσία και τις δυνατότητες σε ζητήματα διαχείρισης των δασών, πραγματοποιώντας αυτοψίες και εργασίες επιτοπιδαίου. Ανάμεσα στα άλλα, παρέχουν βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βοήθεια σε είδη της άγριας πανίδας, βελτιώνοντας και αποκαθιστώντας τα ενδιαιτήματά τους. Βασική επιδίωξη είναι να συγκροτηθεί το δασικό περιβάλλον, αλλά και να υποστηριχθούν οι άνθρωποι, οι τοπικές κοινωνίες της υπαίθρου και οι κοινωνικές ομάδες που ζούσαν στις πληγές περιοχές. Κυρίες και κύριοι, δυστυχώς, συχνά στα δημόσια πράγματα πλειοδοτεί μια αντίληψη που αντιμετωπίζει τη φύση σαν μουσείο και εξαντλείται μόνο σε απαγορεύσεις που εξωστρακίζουν τον άνθρωπο από οποιαδήποτε, οτιδήποτε τον συνδέει με τις φυσικές του καταβολές. Κουβαλούσαμε ψόφια ζώα για να μπορούν να τρέφονται οι γήπες και τα όρνια, αλλά ούτε μια στιγμή δεν σκεφτήκαμε γιατί δεν μπορούν να πάνε να εξασφαλίσουν την τροφή τους μόνα τους. Νομίζω ότι μίλησα ήδη πολύ. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Να ξέρετε ότι πάντοτε αυτή η κοινωνική ομάδα των κυνηγών είναι η ομάδα που κάνει τον μοχλό μεταξύ πόλης και υπαίθρου. Το κυνήγι είναι μία αξία της υπαίθρου. Το μοντέλο της πόλης έχει καπελώσει το μοντέλο της υπαίθρου. Εμείς είμαστε βαθιά ριζωμένοι σε αυτό. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και σας αφήνω να δείτε ένα μικρό βίντεο με όλα αυτά που κάνουν οι κυνηγοί για να υπερασπιστούν το φυσικό περιβάλλον, τόσο κατά τη διάρκεια της φυσικής καταστροφής, όσο και μετά από αυτήν. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Να είστε όλοι καλά. Στο Νικό. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Θα είμαι πιο σύντομος από τον πρόεδρο, τον κύριο Ραμπατζή. Δύο λόγια μόνο θα σας πω. Με χαρά βλέπω παλιούς συνεργάτες, υπουργούς, πολιτικά πρόσωπα, αλλά και καινούριους. Και θα σας πω κάτι, ότι και με τους παλιούς που δουλέψαμε πάρα πολύ καλά, θα δουλέψουμε το ίδιο και με τους καινούριους. Θα επικοινωνήσουμε μαζί τους όσο μπορούμε καλύτερα, με πρώτο μέλημά μας να είμαστε πάντα σοβαροί, να διατυπώνουμε ρεαλιστικές προτάσεις, να βοηθάμε στην άσκηση του καθηκόντος σας, να μεταφέρουμε την πλούσια τεχνογνωσία μας και τη στενή σχέση με το περιβάλλον και την άγρια ζωή.
Θα σας κάνω έτσι πάλι γνωστό ότι κυνηγεί και οι οργανώσεις τους, το επιστημονικό προσωπικό και ο μηχανισμός που διατηρούμε σε όλη τη χώρα, τιμά την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία του με την πολιτεία. Όσοι από εσάς και από εμάς το έχουν αντιληφθεί αυτό και τιμούν αυτή τη συνεργασία, ποτέ δεν έχασαν, ποτέ δεν βρέθηκαν εκτεθειμένοι, ποτέ δεν διαψεύτησαν. Όποτε τους ζητήθηκε για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, οι οργανώσεις μας και οι κυνηγοί κινητοποιήθηκαν με συστηματικό και αποτελεσματικό τρόπο, διαθέτοντας ακόμα και δικούς τους πόρους για την εξυπηρέτηση στον σχεδιασμό της πολιτείας. Είναι γνωστό πλέον ότι όπου δεν μπορεί η πολιτεία, επεμβαίνουν οι κυνηγητικές οργανώσεις. Πρώτα για την επιτήρηση της γρίπης των πτηνών. Μετά ήρθε η λύσα. Μετά ήρθε ο ιός του Δυτικού Νείλου. Τελευταία έχει έρθει η Αφρικανική πανόλη και έχει πέσει σε εμάς ο έλεγχος πώς θα μπορέσουμε να τη σταματήσουμε, να την περιορίσουμε. Και τελευταία, το τελευταίο επίτευγμα να το πω, να μου κάνετε έτσι τη χάρη, σε συνεργασία με τη διεύθυνση της Ετωλίας, του Λακαρνανίας δηλαδή, της αστυνομίας, σύσσωμη θηροφυλακή ήταν στο πλευρό της αστυνομίας για την έβρεση του Μπάμπη, του δολοφονηθέντος ανθρώπου. Με τα όλοι οι θηροφύλακες, με τα αυτοκίνητά τους, ακόμα και με πλωτά μέσα που έχουμε, προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε την αστυνομία. Άρα λοιπόν, έχουμε να σας πω πόσες ευχαριστήριες αναφορές από την αστυνομία, από την πυροσβεστική, για το έργο των κυνηγετικών οργανώσεων. Τα ίδια κάνουμε και λοιπόν και κάθε καλοκαίρι με τις φωτιές. Το ίδιο κάνουμε και εδώ και δεκαετίες με τη θηροφυλακή, που οι ίδιοι χρηματοδοτούμε. Τις αντιλαμβανόμαστε ως μια μέγιστη διαχειριστική ευθύνη για όλες τις δράσεις μας. Και το κάνουμε αυτό με την πεποίθηση ότι το οργανωτικό μας δίκτυο σε όλη την επικράτεια και επιστημονικό προσωπικό που διαθέτουμε εξασφαλίζει όλες αυτές τις δράσεις που να διεξάγονται με ασφάλεια και περιβαλλοντολογική ευαισθησία απέναντι στην άγρια ζωή. Τέλος, τελειώνοντας δηλαδή, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, αλλά αυτή τη στιγμή έχω ένα συνέστημα και χαράς, αλλά και λύπης. Χαράς γιατί έτυχε σε μένα να ευχαριστήσω από καρδιάς μία συνεργάτη μας, η οποία μετά από 42 χρόνια εργασίας δίπλα μας, θα σταματήσει για συνταξιοδότηση. Όλες οι κυνηγετικές οργανώσεις ξέρουν τη Δανάη, την ξέρουν με το μικρό της όνομα. Μία κυρία με κάπα κεφαλαίο, με ένα μη κεφαλαίο μητέρα και με ένα σίγμα συνεργάτης, μια κολόνα της Ομοσπονδίας. Αυτό το ξέρετε όλοι όσοι έχετε φυτεύσει σε κάποιες θέσεις σε συλλόγους. Εμείς πολύ περισσότερο για μας που είμαστε τόσα χρόνια δίπλα της και την ευχαριστούμε από καρδιάς για όλα αυτά που έχει κάνει για μας. Παρακαλώ να έρθετε εδώ, να σας... Ελάτε λίγο. 42 χρόνια. Δεν θέλω να μου συγκινήσω. Σας ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι υπουργοί, μέλη της κυβέρνησης, βουλευτές εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και των δύο βαθμών, της πυροσβεστικής των σωμάτων ασφαλείας, τελευταίοι αλλά πρώτοι στην καρδιά μου στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης και των επιθεωρήσεων και συνεργάτες όλων των δασικών υπηρεσιών της χώρας, ιδιαίτερη τιμή για μένα να εκπροσωπώ και να μεταφέρω το ειλικρινές ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρου Σκυλακάκη, για όλη τη δραστηριότητα τόσο της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας, αλλά και κάθε μεμονωμένου μέλους που δραστηριοποιείται σε όλη τη χώρα. Είναι μια γιορτή και μια βραδιά χαράς, οπότε δεν σηκώνει πολλές κουβέντες, οπότε τρεις κουβέντες θα πω εγώ. Η πρώτη κουβέντα είναι ειλικρινούς και απόλυτης αποδοχής στο ρόλο σας, σε αυτά που είδαμε στο βίντεο, σε αυτό που αναγράφεται πίσω στην επιγραφή, ότι πράγματι στέκεστε στην πρώτη γραμμή προστασίας
του περιβάλλοντος και θέλω να πιστεύω ότι ειδικά τα τελευταία 4,5 χρόνια σαν οργανωμένη πολιτεία και διοίκηση έχουμε δώσει σχετικά δείγματα γραφής, είτε με την καθιέρωση οργανωμένης χρηματοδότησης που, κύριε Πρόεδρε, νομίζω επειδή συνεργαστήκαμε στενά και με τους συνεργάτες σας και με σας προσωπικά, είναι διασφαλισμένη από το 2021, κυρίως τα δύσκολα χρόνια της πανδημίας. Οπότε το πάγιο έσοδο και δημόσιο φυσικά έσοδο από τις άδειες κυνηγίου λόγω της απαγορεύσης δεν υπήρξε και σε κάποιο βαθμό νομίζω ότι αποκαταστάθηκε. Με την καθιέρωση μόνιμης χρηματοδότησης στον άξονα του προγράμματος του Πράσινου Ταμείου που ήδη είστε σε συνεννόηση με τη διοίκησή του για το πώς θα διατεθεί με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Μία δεύτερη κουβέντα απόλυτης και πλήρους κατανόησης για το ότι η φετινή τεράστια καταστροφή που συνέβη στον Εύρο, στη Ρόδο, σε μικρότερο βαθμό στη Δυτική Αττική, πράγματι έχει οδηγήσει σε ορισμένες δυσάρεστες αποφάσεις. Ωστόσο, σαν κυβέρνηση έπρεπε να μελετήσουμε καταρχάς τις συνέπειες τριών φαινομένων, αφενός της μεγαλύτερης πυρκαγιάς που συνέβη δυστυχώς στην Ευρώπη και τη ζήσαμε στη χώρα μας, στον Εύρο, της τελευταίας 25ετίας, δύο πλημμυρικών φαινομένων μέσα σε 24 μέρες στη Θεσσαλία, που οι άνθρωποι της και οι εγκαταστάσεις της είχαν την ατυχία να υποστούν νερό, φαινόμενο 1.200 ετών μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα, τον Τάνελ και τον Ελάιας. Κατά συνέπεια, η μελέτη μας έπρεπε να συνδυαστεί με την ταχύτητα. Τροποποιήσαμε 4 φορές και ευχαριστώ γι' αυτό όλα τα στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης που έχουν ασχοληθεί με την επεξεργασία. Και θέλω να πιστεύω ότι στο τέλος το αποτέλεσμα ήταν το καλύτερο δυνατό. Έχετε την πλήρη κατανόησή μας. Από εκεί και πέρα το μέγεθος και η ένταση και η έκταση των φαινομένων ήταν τέτοια που θα έπρεπε να λάβουμε και εμείς τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να μετρηθούν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από τόσο πρωτοφανή φαινόμενα. Και τέλος, μία κουβέντα υπόσχεσης και αισιοδοξίας ότι η καλή, θέλω να πιστεύω, συνεργασία που έχουμε σε όλα τα επίπεδα της κυνηγετικής ομοσπονδίας, τόσο ατομικά και ομαδικά, θα συνεχιστεί. Θα είμαστε σε διαρκή διάλογο και νωρίτερα από προηγούμενες χρονές για τη νέα περίοδο θύρας που θα αρχίσει καλώς εγώ των πραγμάτων το προσεχές καλοκαίρι. Στη διάθεσή σας να συζητήσουμε είτε ζητήματα τα οποία έχουν τεθεί στο παρελθόν και δεν έχουν λυθεί, είτε και καινούρια. Δυστυχώς, το μέγεθος και η ένταση της κλιματικής κρίσης αναδεικνύει κάθε μέρα ζητήματα τα οποία πιθανόν να μην μας έχουν απασχολήσει. Και να διαβεβαιώσω για λογαριασμό του συνόλου της κυβέρνησης, αλλά ειδικά και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ότι σε αυτή την μόνιμη περίοδο διαλόγου θα είμαι δίπλα σας. Να είστε καλά, καλή επιτυχία, καλή διασκέδαση σε όλες και όλοι. Ευχαριστώ και εγώ πολύ από την πλευρά μου για την πρόσκληση. Βλέπω πολλά αγαπημένα πρόσωπα. Μετά την παρέμβαση του κυρίου Κέλλα, νομίζω ότι ήταν η καλύτερη σύνδεση με τη Θεσσαλία και την πόλη της Λάρισας. Εγώ, όπως είπε και ο κύριος Κέλλας, αναφέρθηκε στον πατέρα μου. Προέρχομαι από κυνηγητική οικογένεια. Ο πατέρας μου, παθιασμένος κυνηγός, που από τότε που γεννήθηκα θυμάμαι την αγάπη του για τη φύση και τα ζώα. Μεγαλώσαμε με κυνηγόσκυλα, με την όλη αυτή τη λατρεία και τις επισκέψεις στα βουνά και τις εκδρομές. Αυτό που είχα να πω και θαυμάζω στους κυνηγούς είναι η αγάπη τους για την φύση και η μεγάλη τους συνεισφορά στις φυσικές καταστροφές, στις πλημμύρες στη Θεσσαλία, στις πυρκαγιές στον Εύρο. Όλα αυτά είναι πράγματα που θαυμάζουμε και πρέπει πραγματικά να τα μετουσιώνουμε και στις νέες γενιές. Και επίσης θέλω να τονίσω ότι σήμερα είναι μια μέρα χαράς, οπότε νομίζω ότι πρέπει να ενώσουμε τα θέλω μας για την ενίσχυση των κυνηγών. Εγώ, υπηρετώντας το συντονισμό του κυβερνητικού έργου, υποστηρίζω τη συνένεση και το διάλογο, άρα ενισχυμένη και μια δυνατή ομάδα όλοι μαζί μπορείτε να πετύχετε κυνηγή ακόμα περισσότερα. Και νομίζω ότι κάνετε πάρα πολλά και να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Θεσσαλίας, τον κύριο Μπαλατσό, που μαζί με τον πατέρα μου έχω τρομερές αναμνήσεις για όσα έχουν κάνει και εκείνος συνεχίζει ακόμα να κάνει.
Καλή επιτυχία στο έργο σας και είμαστε πάντα δίπλα σας. Πολλά μπράβο για όλες τις πρωτοβουλίες που λαμβάνετε όλα τα χρόνια διαχρονικά. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητέ Πρόεδρε της Κυνηγητικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, αγαπητέ Πρόεδρε της Κυνηγητικής Ομοσπονδίας Στερεάς Ελλάδος, αγαπητοί Πρόεδροι των Κυνηγητικών Συλλόγων, αγαπητοί επίσημοι προσκεκλημένοι με την προσήκουσα σειρά, φίλες και φίλοι, είμαι και εγώ πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ σήμερα κοντά σας και είναι και για μένα μεγάλη τιμή. Αν θα μπορούσα με δύο λέξεις κυριολεκτικά να συμπυκνώσω το νόημα και την παρουσία της συγκεκριμένης εκδήλωσης που κάνετε, θα ήταν το σύνθημα αυτό που βλέπω. Η κυνηγή πάντα στην πρώτη τη γραμμή για την προστασία του περιβάλλοντος. Γιατί νομίζω ότι αυτή είναι η ουσία. Αυτός θα πρέπει να είναι και ο πυρήνας τις σκέψεις μας για τους ανθρώπους που έχουν μία οργανική σχέση με το περιβάλλον. Οργανικότατη σχέση, θα έλεγα εγώ, με το περιβάλλον. Είναι εκεί, το ζουν από μέσα, το βιώνουν με έναν μοναδικό τρόπο και κυρίως όμως, κυρίως συμβάλλουν και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, να μην το ξεχνάμε, και στη διατήρηση του περιβάλλοντος, του φυσικού περιβάλλοντος εν γέννη, και στην πρόληψη, γιατί ζούμε σε μία εποχή μέγα κρίσεων, μέγα πυρκαγιών, μεγάλων πλημμύρων, και είδαμε στο βίντεο, και πραγματικά σας αξίζουν συγχαρητήρια, ότι είστε οι άνθρωποι και ένας σημαντικός κρίκος της αλυσίδας, που συμβάλλουν σε δύο πολύ σημαντικές καταστάσεις που τις έχουμε ειδικά αυτή την περίοδο και αυτή την εποχή μεγάλη ανάγκη. Την πρόληψη, μιας και σήμερα όλοι μετά τις καταστροφές όμως και μετά τα τραγικά γεγονότα θυμόμαστε την πρόληψη, εσείς το κάνετε γιατί θέλετε και επιδιώκετε να υπάρχει ένα υγιές οικοσύστημα, ένα βιώσιμο οικοσύστημα για να μπορείτε και εσείς να ξεδιπλώνετε τη δραστηριότητά σας και στην αποκατάσταση και το μετά. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία ποιος θα είναι ο ρόλος της οργανωμένης πολιτείας απέναντι σε εσάς. Δεν μπορεί ο ρόλος αυτός να είναι φοροεισπρακτικός, δεν μπορεί αυτός ο ρόλος να είναι περιοριστικός της δραστηριότητάς σας. Θα πρέπει να σας διευκολύνουν, θα πρέπει να δοθούν κίνητρα και διευκολύνσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Ήθελα να πω κάποια πράγματα, αλλά προτιμώ να μιλήσω εκτός κειμένου, αναδεικνύοντας μόνο αυτή τη συμβολή. Μπαίνοντας μέσα, είδα το σύνθημά σας, που νομίζω ότι αυτή θα πρέπει να είναι η ουσία, η κυνηγή. Και κλείνω και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στην πρώτη τη γραμμή της διατήρησης και της προστασίας του περιβάλλοντος. Ευχαριστώ. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, να ξεκινήσω καταρχάς λέγοντας ότι ήταν πραγματικά συγκινητικές οι εικόνες που είδαμε στο βίντεο, το οποίο αφορούσε πρωτίστως μία από τις διαστάσεις της δραστηριότητάς σας, που είναι η διάσταση της κοινωνικής σας ανταποδοτικότητας. Και ήταν πραγματικά συγκινητική η παρουσία στην πρώτη γραμμή των κυνηγών σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, δίπλα στους πληγέντες από κάθε μορφής φυσικά φαινόμενα, τις πυρκαγιές, τις πλημμύρες και οτιδήποτε άλλο αντιμετωπίσαμε όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και νομίζω αυτό είναι το πρώτιστο και σας οφείλουμε ένα ευχαριστώ όχι μόνο ρητορικό, αλλά και έμπρακτο δίπλα στην δραστηριότητά σας. Το δεύτερο, και θα συμφωνήσω με αυτό που υπόθηκε από τον Μίλτο Ζαμπάρα, είναι ότι είναι εξίσου σημαντικός και ο ρόλος που αφορά την περιβαλλοντική διάσταση του κυνηγιού. Αυτό κατοχυρώνεται και από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, με όρους συμβατότητας με το περιβάλλον και προφανώς με το αναγκαίο στοιχείο
της προώθησης του αηφόρου κυνηγιού με στόχο την προστασία της βιοποικιλότητας και την διατήρηση της φύσης. Και αυτά είναι επίσης πάρα πολύ κρίσιμα στοιχεία, ειδικά σε μια νέα εποχή που έχουμε μπροστά μας όλο και περισσότερων κλιματικών προκλήσεων. Η τρίτη διάσταση για μένα είναι ίσως όχι τόσο αυτονόητη, αλλά υπαρκτή. Είναι η οικονομική διάσταση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν περίπου, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει εκδώσει η MRB, 7.000 θέσεις εργασίας γύρω από τον κυνηγετικό κλάδο, 2.000 επιχειρήσεις κυνηγετικών ειδών και 180 εκατομμύρια όφελος στα δημόσια ταμεία από τις άδειες και τον ΦΠΑ. Και αυτό είναι κάτι που επίσης οφείλουμε να το επισημαίνουμε ως ανταποδοτικό όφελος στην πολιτεία και σε όλους εμάς. Μια κοινωνική ομάδα η οποία είχε διαχρονικά πολύ στενή σχέση με την πολιτεία, ήδη από το 1920 με πιέσεις των σωματείων και των οργανώσεων των κυνηγών φτάσαμε στις πρώτες προστατευτικές διατάξεις για την άγρια πανίδα στην Ελλάδα και με τον δασικό κώδικα του 1929 πλέον αποκτούν οι οργανώσεις ενιαία καταστατικά και υπάγονται στο Υπουργείο Γεωργίας. Θέλω να κλείσω με το εξής. Να υπενθυμίσω ίσως σε κάποιους ότι έχουμε τη χαρά το 2014 στα πλαίσια του Εθνικού Διαλόγου για τη διοίκηση και διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών, όπου συντονιστής ήταν και είναι παρόν σήμερα ο Παναγιώτης Δημόπουλος, που είναι σήμερα γραμματέας του τομέα περιβάλλοντος του ΠΑΣΟΚ, να έχουμε προσκαλέσει θεσμικά και επίσημα την Κυνηγετική Συνομοσπονδία ως ισότιμο συνομιλητή με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στην διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών και μάλιστα με συμπεράσματα απολύτως ομόφωνα. Το λέω αυτό γιατί και κλείνω. Γιατί για εμάς αυτή η διαδικασία διαβούλευσης και διαλόγου έχει πάντα ξεχωριστή αξία. Θα την δίνουμε εμείς το πλαίσιο και την παρουσία που χρειάζεται να μπορείς αυτή η συνεργασία κυνηγών, τοπικών κοινωνιών, ευρύτερης κοινωνίας και πολιτείας που εμείς θέλουμε να εκπροσωπούμε να είναι όσο πιο γόνιμη και δημιουργική, ακριβώς λαμβάνοντας υπόψη όλες αυτές τις διαστάσεις. Ευχαριστώ πολύ και πάλι και καλή χρονιά. Καλησπέρα σε όλους. Παρότι δεν ξέρω από κυνήγι, καμιά 50 χρόνια μόνο εμπειρία. Καταρχήν να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους, καλή κυνηγετική χρονιά, αν και δεν είναι τόσο βέβαιο, και να πω ότι πραγματικά αυτό το σύνθημα εκφράζει αυτό που κάνουν οργανωμένα οι κυνηγετικοί σύλλογοι, φυσικά με την ηγεσία τους. Δηλαδή είναι στην πρώτη γραμμή για την υπεράσπιση του περιβάλλοντος. Επειδή ακριβώς ο πρόεδρος και με το βίντεο μας έδειξε μερικά πράγματα, θέλω να τα συμπληρώσω. Ήταν η κυνηγή και είναι στην πρώτη γραμμή για την προστασία του περιβάλλοντος. Είναι τα συνδικάτα, πολλά συνδικάτα. Είναι ο λαός, οι οργανώσεις του, νεολαία που έπεσε στη μάχη. Γι' αυτό και εμείς λέμε μόνο ο λαός μπορεί να σώζει το λαό. Γιατί το θέμα δεν είναι μόνο να δίνουμε συγχαρητηρία. Το θέμα είναι να απαντήσουμε στο γιατί. Και όποιος δεν θέλει να το απαντήσει, υπεκφεύγει. Γιατί καίγεται η Ελλάδα, γιατί πνίγεται ο κόσμος, γιατί πέφτουν τα σπίτια με το σεισμό, γιατί. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Είναι η κλιματική αλλαγή. Βεβαίως υπάρχουν φαινόμενα κλιματικής αλλαγής. Αλλά η επιστήμη σήμερα είναι σε τέτοια επίπεδα που πολύ περισσότερο όταν επικαλούνται, όσοι επικαλούνται την κλιματική αλλαγή, οφείλουν να κάνουν τι. Οφείλουν να κάνουν πρόληψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Μην πει κανένας δεν ξέραμε. Έχουν καταγραφεί από παντού. Θέλετε να μιλήσουμε για τις πυρκαγιές, από την πυροσβεστική, από άλλες οργανώσεις, από όλους όσους ασχολούνται με αυτά τα θέματα, τα περιβαλλοντικά. Το τι πρέπει να γίνει, δεν γίνεται. Η κατάσταση είναι τραγική. Κυριολεκτικά και ας τα πούνε οι πυροσβέστες. Και τα έχουν πει και δημόσια. Τραγική σε ό,τι αφορά την πυροσβεστική. Δεύτερο θέμα. Έχει διαχωριστεί, αυτό ήταν εγκληματική απόφαση που πάρθηκε και διατηρείται ακόμα, αναλαμβάνει η πυροσβεστική τη δασοπυρόσβεση, ενώ έπρεπε
Και παλιά την είχε το Δασαρχείο. Γιατί? Ένα μεγάλο ερώτημα. Γιατί δεν αλλάζει? Καμιά κυβέρνηση δεν τα άλλαξε. Και λένε, είπε, δεν θυμάμαι ποιος είπε, ότι οι κυνηγοί δείχνουν τα μονοπάτια και από πού μπορεί να υπάρχει πρόσβαση. Αυτά τα ξέρει το Δασαρχείο. Όπως ξέρει και πώς να γίνουν μια σειρά πράγματα. Γιατί λοιπόν δεν γίνονται όλα αυτά? Γιατί σύμφωνα με το σύστημα που έχουμε και με την Ευρώπη της ευημερίας, είναι το κόστος όφελος. Όταν έγινε η μελέτη για τη Θεσσαλία, έγιναν τρεις προτάσεις. Δεν θέλω να τις αναφέρω τώρα για να μην φάω το χρόνο. Η πιο σοβαρή από ξένους ήταν και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ήταν ότι πρέπει να γίνουν στρατηγικά έργα υποδομής για να μπορέσει η Θεσσαλία να γλιτώσει τις καταστροφές. Όμως απορρίφθηκε και από τους μελετητές, αλλά και από το Υπουργείο, γιατί έχει μεγάλο κόστος. Γιατί σκοτώθηκαν 57 νέοι άνθρωποι και τραυματίστηκαν τόσοι άλλοι? Γιατί έχει κόστος. Έχει μεγάλο κόστος. Έτσι γράφει και η Επιτροπή Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ότι μόνο το 10% των βασικών δικτύων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει συστήματα ασφαλείας. Γιατί δεν έχει? Γιατί αρνούνται οι ιδιωτικές εταιρείες να τα εφαρμόσουν, επειδή έχουν κόστος. Αυτό συμβαίνει παντού. Και βεβαίως αξίζουν συγχαρητήρια και είναι υποχρέωση και στους κυνηγούς και σε όλους εκείνους που έπεσαν στη φωτιά και στις πλημμύρες, αλλά δεν πληρώνουμε φόρους για να τα κάνουν οι εργαζόμενοι, και μάλιστα το 95% να το πληρώνουν οι μισθωτοί και οι αυτοαπασχολούμενοι και οι αγρότες, και εκείνοι που έχουν το 70% του ΑΕΠ να πληρώνουν 5% και να έχουν χιλιάδες φοροαπαλλαγές. Επομένως, και σαν κυνηγοί, είμαστε μέρος αυτής της κοινωνίας. Όλοι έχουμε τις συνέπειες της ακολουθούμενης πολιτικής. Και βέβαια, όλοι αντιλαμβάνονται όσοι κυνηγάνε πόσο δυσκολεύει όλο και περισσότερο να πας κυνήγι. Ακριβά τα καύσιμα, διόδια, τι άλλα. Ακρίβεια απίστευτη, 300% αύξηση οι μεγάλες πολυεθνικές. Να τα αποτελέσματα. Συνεχίζω. Και με τα σκυλιά, αυτό που δεν πέρασε προσωρινά, εμείς ήμασταν αντίθετοι, επιχειρηματικά συμφέροντα κρύβονται από πίσω. Να έρθουν μεγάλες εταιρείες για να πουλάνε σκυλιά και να μην μπορεί ο άλλος να κάνει αναπαραγωγή. Πράγματα τα οποία είναι παραδοσιακά κλπ. Επομένως, για να μην λέω πολλά πράγματα, σε αυτά τα γιατί πρέπει να υπάρξει απάντηση. Και η απάντηση είναι τα κέρδη τους ή οι ζωές μας ή η ζωή μας. Αυτό είναι το μεγάλο δίλημα. Και αν δεν πληρώσουν εκείνοι που βάζουν τα κέρδη μπροστά από την ανθρώπινη ζωή, από το περιβάλλον, από παντού, δεν πρόκειται να αλλάξει η κατάσταση. Και κλείνω. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας λέει πράγματα πολλές φορές τα οποία φαίνονται παράξενα, αλλά σε 5-10 χρόνια δικαιώνονται. Θα σας το πω λοιπόν. Χθες ψηφίστηκε νόμος για τους αιγιαλούς και για τα δάση. Λοιπόν, χτυπάμε τον κόδωνα του κινδύνου. Γιατί τον χτυπάμε? Χρόνια τώρα λέμε ότι η προσπάθεια που γίνεται, αλλά δεν περνάει, είναι να πάμε σε ελεγχόμενες κυνηγητικές περιοχές, όπως είναι σε πολλές χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο, που σημαίνει είσοδο, πληρώνεις και το θύραμα από πάνω. Αυτή είναι η κατεύθυνση. Δεν πέρασε στην Ελλάδα, γιατί ξεσηκώθηκε όλος ο κόσμος, ούτε περνάει εύκολα. Τώρα λοιπόν τι κάνουν με τον νόμο? Βάζουν ιδιώτες διαχείριση των δασών. Σε λίγο καιρό θα κλείσουν περιοχές ολόκληρες με ξενοδοχειακές μονάδες κλπ. Γιατί η Ελλάδα είναι πανέμορφη χώρα και έχει τα πάντα, και θα προχωρήσουν σταδιακά προς αυτή την κατεύθυνση. Θα τους αφήσουμε? Τι λέτε? Επομένως, πρέπει να ξεσηκωθεί και ο κυνηγητικός κόσμος, ιδιαίτερα τα λαϊκά στρώματα που δυσκολεύονται, γιατί αυτοί που έχουν λεφτά πάνε όπου θέλουν. Στην Κένια, όπου θες, σε όλες τις χώρες. Πληρώνουν τα μαλλιά της κεφαλής τους. Επομένως, μέσα σε όλα και μέσα σε όλη την οικονομική κατάσταση που είναι άθλια,
μία λύση υπάρχει. Να ξεσηκωθεί ο ίδιος ο λαός. Να στείλει αυτούς που τον φέρνουν σε αυτά στην ανεργία. Και να μπει ο ίδιος στο προσκήνιο για να αλλάξουμε την κοινωνία. Γιατί αυτοί που καταστρέφουν το περιβάλλον, πολυεθνικές κλπ. Κλπ. Μας παριστάνουν το σωτήρα. Γιατί το παριστάνουν? Γέμισε ο τόπος ανεμογεννήτριες. Δεν μπορεί να περάσει πολύ σε λίγο καιρό. Ποιες μελέτες έχουν για όλα αυτά τα πράγματα? Όλα λοιπόν θυσιάζονται στο βωμό των κερδών των λίγων. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να τους θυσιάσουμε εμείς, δεν εννοώ να τους θυσιάσουμε, δεν εννοώ αυτό, στο βωμό του συμφέροντος του λαού, της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού που δεινοπαθεί. Γεια σας και να είστε καλά όλοι. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και χαίρομαι πραγματικά που είμαι κοντά σας γιατί αποτελώ μέλος της μεγάλης οικογένειας των κυνηγών. Με μπαράκια, με φέρμες και γκέκες μεγάλωσα, κάνοντας τον τωρό της περιοχής μας, γιατί ξέρετε ο νομός Σερών είναι ένας νομός Σερών ο οποίος έχει ισχυρούς κυνηγητικούς συλλόγους. Καταρχάς η ίδια η ζωή είναι ένα κυνήγι. Ένα κυνήγι γνώσης, ελπίδας, μόρφωσης. Άρα λοιπόν και η θεά Άρτεμις δεν ήταν τυχαία από αρχαιοτά των χρόνων για να υμνήσει τους κυνηγούς. Ουέ και αλίμονο αν χάσουμε το αισθητήριο του κυνηγού. Περάσατε πολλά. Και εγώ προσωπικά και το κόμμα μου η Ελληνική Λύση αντιδράσαμε. Και για το γενετικό υλικό που έπρεπε να πληρώνει ο κυνηγός για να στέλνει. Πού? Γιατί όχι στα Τρίκαλα και γιατί σε ιδιωτικές εταιρείες. Για τις γένες όπου ο ίδιος ο κυνηγός ξέρει να κρατάει τα ημίαιμα σε καθαρές ράτσες από την σκύλα. Και αυτά τα κυνηγόσκυλα επιτέλους, που είναι ο σύντροφος, που είναι ο συνεργάτης του κυνηγού, είναι αδικημένα γιατί πρέπει να χαρακτηριστούν εργατόσκυλα. Δεν είναι απλά σκυλιά συντροφιάς. Είναι σκυλιά με παράδοση. Είναι σκυλιά με ένστικτο. Είναι σκυλιά πραγματικά που συνεισφέρουν τα μάλα. Κύριε Πρόεδρε, ειλικρινά, το κυνήγι μου δίδαξε πολλά. Και πρέπει να σας πω επίσης, πέρα από δημοσιογράφος και σήμερα βουλευτής, το 1999 είχα περάσει στην Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Παραλίγο θυροφύλακας. Ήμουνα δεύτερος, πήραν έναν. Οι ίδιοι οι κυνηγοί θεσπίσαν την Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή για να προστατεύει το ίδιο το δάσος, την Πανίδα και τη Χλωρίδα. Τυχαίο, τυχαίο. Είναι με λεφτά δικά σας η Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Και είστε αιμοδότες στην περίοδο του κορονοϊού που πληρώνατε πράσινο ταμείο, δημόσιο ταμείο, χαρτόσημα, χωρίς να κυνηγάτε. Είστε αιμοδότης όμως στην εθνική οικονομία. Για τις πυρκαγιές, ο κυνηγός είναι αυτός που ξέρει το μονοπάτι, το πουρνάρι, το ξέφωτο, να ειδοποιήσει ανθρώπους, να συνεισφέρει και συνεισφέρεται και συνεισφέρεται τα μάλα. Οι κυνηγοί είναι αυτοί που προστατεύουν το περιβάλλον. Και αν εκλείψουν οι κυνηγοί, θα διαταραχθεί όλη η ισορροπία. Είναι αδικημένος ο κυνηγός στην Ελλάδα. Μόνο λεφτά ξέρει να βάζει στην τσέπη που του ζητάει η κάθε κυβέρνηση. Και επιτέλους, αυτοί οι άνθρωποι αξίζουν πραγματικά το κυνήγι να το στηρίξει η κάθε κυβέρνηση πραγματικά τον κυνηγό, γιατί πραγματικά αγαπάει το περιβάλλον. Το σπίτι του κυνηγού είναι η φύση. Για τις πυρκαγιές θα πιάσουμε μεγάλη συζήτηση. Σε ό,τι αφορά, επειδή ανέφερε ο Δανάης ο Παφίλης κάτι για τα 57 άτομα και τις 57 ψυχές που φύγαν. Δεν υπονοώ τίποτα, αλλά ένα θέλω να πω και θα αναφερθεί και στο Κοινοβούλιο. Επειδή η ιστορία επαναλαμβάνεται πολλές φορές ως τραγωδία, 16 Ιανουαρίου 1972, επιχούντας παρόμοιο ατύχημα με 21 νεκρούς, με 2 αμαξοστοιχίες, την Άκροπολ Εξπρές και την Πόστα. Σκοτώνονται, ήταν το μεγαλύτερο πολύ νεκρό ατύχημα σιδηροδρόμων μετά τα Τέμπη. Από τότε μέχρι τώρα, πάνω από μισό αιώνα, έγινε κάτι, απολύτως τίποτα. Τότε λοιπόν, 5 σταθμάρχες, σε 9 μήνες στο δικαστήριο, πήγαν 5 χρόνια φυλακή χωρίς αναστολή. Δεν υπονοώ τίποτα, αλλά πρέπει αυτές οι ψυχές που ζητούν δικαίωση να παραδειγματιστούμε από την ιστορία,
διότι είχαμε ίδιο ατύχημα στο ίδιο σημείο. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Καλή δύναμη, σας ευχαριστώ, είναι τιμή που είμαι κοντά σας. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι γιατί στη σημερινή αυτή συνάντηση της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος και της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Στερεάς Ελλάδος βρήκα πάρα πολλούς φίλους από κάθε γωνιά της χώρας. Και θέλω με την παρουσία μου να σας πω ότι έχετε έναν ακόμη φίλο για τα δικαιώματά σας, για αυτά που πρέπει να διεκδικήσουμε ουσιαστικά. Διότι ήσασταν, είστε και θα είστε πρωτοπόροι μερακλείδες στην προστασία του περιβάλλοντος. Και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλες τις κυνηγετικές οργανώσεις, στην Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή, στα παιδιά που είναι εκεί τα ανώνυμα, που κάνουν μία σημαντική δουλειά. Και φυσικά με τις δυνάμεις μας, οι συνάδελφοι της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Νέας Δημοκρατίας, είμαστε εδώ όχι για να αλλιεύσουμε ψήφους, αλλά για να σας καταθέσουμε την αγάπη μας, για να σας καταθέσουμε τη συμπαράστασή μας στα δικαιώματά σας, σε όλα αυτά που διεκδικείτε για το μέλλον και για την προστασία του περιβάλλοντος. Να είστε καλά, καλή χρονιά σε όλους. Να είστε καλά. Και για να μην ξεχνιόμαστε, εγώ δεν εκλέγομαι σε περιφέρεια που γίνεται κυνήγι, αλλά επειδή εκλέγομαι στη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, που είναι ο νότιος τομέας Β' Αθηνών, αριθμητικά πιστεύω ότι έχουμε τους πιο πολλούς κυνηγούς στη χώρα. Γι' αυτό λοιπόν είμαι και για ένα ακόμα λόγο εδώ. Καλησπέρα σας, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Cher Monsieur le Président. Ναι. Εκλεκτή προσκεκλημένη, καλησπέρα σας. Είναι γνωστό ότι είμαι φίλη και συνοδοιπόρος με την Ομοσπονδία από την εποχή που ήμουνα βουλευτής Ιωαννίνων και όταν ήμουνα βουλευτής Αθηνών και τώρα στην πρώτη μου θητεία στην Ευρωβουλή, όπου θέλω να ευχαριστήσω τη Συνομοσπονδία, τον Πρόεδρο, όλους τους συνεργάτες του για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε στην Ευρωβουλή, μαζί με την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία, συνεργαστήκαμε πάρα πολύ στενά για τρία πράγματα. Το πρώτο, για να σταθούμε δίπλα διαχρονικά στα δίκαια αιτήματα των κυνηγών. Το δεύτερο, για να φρενάρουμε την παραπληροφόρηση, τις υπερβολές, τις ακραίες απόψεις που υπάρχουν και διακινούνται από διάφορα παράκεντρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το τρίτο, να αναδείξουμε τον πολύ σημαντικό ρόλο που παίζουν οι κυνηγοί στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης. Και κλείνω λέγοντας, επειδή και εγώ αυτή την περίοδο είμαι λίγο κυνηγός, οι αποφάσεις βεβαίως, οι τελευταίες, οι τελικές αποφάσεις παίρνονται πάντοτε από τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας για το Ευρωψηφοδέλτιο, αλλά επειδή και εγώ θα επιδοθώ στο κυνήγι του Σταυρού, ήθελα πρώτον να σας ευχαριστήσω για τη διαχρονική σας υποστήριξη και δεύτερον να σας υποσχεθώ ότι σε περίπτωση που θα παραμείνω στην Ευρώπη, να ξέρετε ότι για τα αιτήματα των κυνηγών και αν με τιμήσετε να είμαι συνοδοιπόρος σας, θα προσπαθήσω ακόμα περισσότερο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι ιδιαίτερα σύντομος. Αρχικά να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση να βρίσκομαι και εγώ σήμερα κοντά σας. Αυτό που λέω συχνά είναι ότι κυνηγός δεν είμαι, είμαι όμως γιος κυνηγού. Οπότε γνωρίζω από πολύ καλή οπτική γωνία και τις αγωνίες σας, αλλά πρωτίστως την αγάπη σας, την αφοσίωσή σας και το πάθος σας για το χόμπι, την αγάπη σας για ό,τι αυτό το περιβάλλει, όπως είναι η προστασία του περιβάλλοντος και γενικότερα τα δάση. Νομίζω ήσασταν πάρα πολύ συγκεκριμένοι σε αυτά τα οποία αναφέρατε. Θέλω πραγματικά να σας χαρώ
για αυτό το οποίο κάνετε, αλλά πρωτίστως γιατί καταφέρατε να συνδυάσετε το πάθος σας με το να δίνετε και στην κοινωνία. Σας αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια. Όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε και από τους συναδέλφους προηγουμένως, οφείλουμε και θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα σας με πάρα πολύ μεγάλη ένταση και σε ό,τι εσείς χρειαστείτε. Καλή χρονιά με πολλά καλά και ασφαλή κυνήγια. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σε όλους σας. Επειδή βρισκόμαστε σε βραδιά κυνηγών, εγώ διαπιστώνω ότι ανάμεσά μας έχουν παρισφρήσει και πολλοί αλλοιείς και επιχειρούν να αλλιεύσουν. Θα σας μιλήσω ειλικρινώς με μία μόνο φράση, γιατί περάσατε, τώρα σας λέμε κοινωνική πρωτοπορία, όχι κοινωνική εφεδρεία, γιατί βγαίνετε μπροστά στις φωτιές, δενδροφυτεύσεις, προστασία άγριας ζωής. Αλλά περάσατε και δεκαετίες ολόκληρης κατασυκοφάντησης. Επειδή είμαι πάρα πολύ κοντά με τον Βαγγέλη τον Παλατσό και την Ομοσπονδία Θεσσαλίας, εγώ, αν μου επιτρέπετε η ταπεινότητά μου, μια συμβουλή θα σας δώσω. Επειδή στη Βουλή το 70% της νομοθεσίας είναι ενσωμάτωση ευρωπαϊκών οδηγιών και νομοθεσιών, να δείτε την ισορροπία δυνάμεων στην Ευρώπη και να δείτε ποιες πολιτικές δυνάμεις είναι κοντά σας και ενστερνίζονται το όραμά σας και δεν επιχειρούν ψηφοθερικά και περιστασιακά να προσετεριστούν το μεγάλο κίνημα των κυνηγών. Να δείτε ποιοι διαχρονικά είναι δίπλα σας, παρά τις παραλήψεις και τα λάθη τους. Γιατί και οι Γεωργοί τώρα τελευταία είδατε ότι βγήκαν στις πλατείες όλης της Ευρώπης με το τρακτέρ. Γιατί κάποιες πολιτικές δυνάμεις ψήφισαν κάποια οικολογικά σχήματα που δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Για να μην πάθετε κι εσείς το ίδιο, να προσέχετε τις παρέες σας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κυνηγητικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, εκλεκτές και εκλεκτοί προσκεκλημένοι, φίλες και φίλοι, χαίρομαι που είμαι παρόν στην ετήσια εκδήλωση της Κοπής της Πίτας που διοργανώνει με επιτυχία κατέτος και έχει καταστεί θεσμός η Κυνηγητική Συνομοσπονδία Ελλάδος μαζί με την τέταρτη Κυνηγητική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδος, η οποία απογειώνεται γευστικά με εκλεκτά κυνηγητικά εδέσματα. Και βλέπω ότι σας προτιμούμε. Η κυνηγή, όπως αναδεικνύω κοινοβουλευτικά, είναι προστάτες του φυσικού περιβάλλοντος και φύλακες της οικολογίας και της φύσης, συμβάλλοντας σημαντικά στην ισορροπία του οικοσυστήματος, λειτουργώντας μέσα από τους συλλόγους σύνομα και με την συμπαράσταση της θηροφυλακής, διασφαλίζοντας τις ορθές πρακτικές. Επιπλέον, όλοι σας, οι κυνηγοί και μέλη όλων των συλλόγων της χώρας, είστε χρήσιμοι, φρουροί και ενδυνάμει υπερασπιστές των συνόρων του Εύρου και της χώρας, αποτελώντας ταυτόχρονα μία σημαντική ελληνική εφεδρεία, μία υπολογίσιμη μαχητική δύναμη. Η παρουσία των κυνηγών ως στελέχη της εφεδρείας και της εθνοφυλακής τους καθιστά γνώστες του πεδίου του φορέα πληροφόρησης, παράγοντα αποτροπής και φύλαξης της περιοχής, δίνοντας πολλαπλασιαστική ισχύ στα τμήματα συνοριακής φύλαξης που το έχουμε ανάγκη στον ομό Εύρου. Για όλους αυτούς τους λόγους ανέδειξα αταλάντευτα μέσω κοινοβουλευτικών μου παρεμβάσεων, συναντήσεων και παραστάσεων την εξέταση των όρων απαγόρευσης της θύρας στον ομό Εύρου
σε συνέχεια των συνεπειών της πύρινης λέλαπας, όπως όρισε το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Τα μέλη των κυνηγητικών συλλόγων Εύρου, με επικεφαλής τον Σύλλογο Κυνηγών Αλεξανδρούπολης, δαπάνησαν σημαντικά ποσά για τροφές, στηρίζοντας την πανίδα όλου του νομού. Και μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε και για τη δική σας οικονομική ενίσχυση στους συλλόγους των κυνηγών του Εύρου. Εν τέλει, με την τέταρτη τροποποίηση δασικής ρυθμιστικής διάταξης θύρας Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης, ο αγώνας μας δικαιώθηκε. Δηλώνω πιστός συμπαραστάτης των κυνηγών και στηρίζω έμπρακτα τον κυνηγητικό χώρο από όλα τα αξιώματα που κατήχα μέσα από την επαγγελματική μου διαδρομή, αλλά και μέσα από το βουλευτικό αξίωμα. Όπως γνωρίζετε, από το 2006, όταν επί αρχηγίας μου στην ελληνική αστυνομία νομιμοποιήθηκαν όλα τα κυνηγητικά όπλα με νόμο του ελληνικού κράτους και μάλιστα με προθεσμία 3 εξαμήνων, τα οποία αποτελούσαν οικογενειακά κοιμήλια και όχι μόνον. Μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο την ποινικοποίηση των κυνηγών που τα είχαν στη διάθεσή τους. Εξακολουθώ να σας υποστηρίζω, να σας στηρίζω και στο πρόσωπο των απόψινών παρισταμένων τιμώ τους 200.000 κυνηγούς της χώρας. Ευχαριστώ πολύ. Καλά να περάσετε, καλά να περάσουμε. Εγώ θα είμαι πολύ σύντομος, γιατί ήδη άρχισε και το σερβίρισμα. Το μόνο που θα πω, να σας ευχαριστήσω θερμά που για μια ακόμα φορά καλέσατε και μένα σε αυτή τη γιορτή, η οποία έχει γίνει θεσμός. Και μάλιστα μας καλομάθατε και την περιμένουμε με αγωνία. Να σας συγχαρώ ως ένα μέλος της ελληνικής πολιτείας για τη μεγάλη σας προσφορά στο περιβάλλον και όχι μόνο. Και πράγματι αυτό το σύνθημα το οποίο έχετε φέτος είναι η πραγματικότητα. Εγώ λοιπόν σας ευχαριστώ πάρα πολύ, εύχομαι καλά να περάσετε και όπου με χρειαστείτε, αν μπορώ κάπου να φανώ χρήσιμος, είμαι στη διάθεσή σας. Καλή διασκέδαση, καλή χρονιά σε όλους.